Κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εσείς σήμερα σε άρθρο σας καταθέτετε 5 συγκεκριμένες προτάσεις, μέτρα κοστολογημένα, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που λέτε ότι μπορούν να δώσουν διέξοδο και να έχουμε συμφωνία. Όμως ο Πρωθυπουργός βάζει μία προϋπόθεση, να έχουμε ρύθμιση στο χρέος. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση του χρέους. Εξάλλου θυμίζω ότι από τον Νοέμβριο του 2012 οι Ευρωπαίοι είχαν συμφωνήσει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα πετύχει διατηρήσιμα πλεονάσματα θα υπάρξει μια ρύθμιση του χρέους. Δεν συζητάμε δηλαδή για κάτι καινούριο. Υπάρχει όμως μια μεγάλη προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι ότι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να ζει με αυτά που παράγει. Δεν πρόκειται κανείς πια σήμερα να μας δανείσει για να καλύψουμε ετήσια ελλείμματα του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, η συζήτηση για το πώς γεφυρώνεται το δημοσιονομικό κενό του τρέχοντος έτους είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Η πρόταση την οποία καταθέτω εγώ λέει κάτι απλό. Μπορούμε και σήμερα ακόμα να περικόψουμε στοχευμένα δαπάνες, να διορθώσουμε αδικίες για να μην αυξήσουμε φόρους και για να μην πειράξουμε τις χαμηλές συντάξεις. Κατέθεσα λοιπόν μια πρόταση με 5 ισοδύναμα μέτρα, τα οποία κοστολογώ περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα αυτά όλα αναφέρονται σε αδικίες και σε στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρω το ζήτημα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι οποίες κατά την άποψή μου πρέπει να σταματήσουν από αύριο κιόλας να δίνονται. Και μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε στο δημόσιο διάλογο υπάρχει συζήτηση ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να καταθέσει νομοσχέδιο δίνοντας πάλι προνόμια και διευκολύνσεις σε δημόσιους υπαλλήλους για να βγουν πρόωρα στη σύνταξη. Είναι τρελό αυτό το οποίο συμβαίνει. Επίσης υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης ακόμα και σήμερα στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, διότι υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι δεν αμείβονται με βάση τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Υπάρχουν δυνατότητες να διορθώσουμε στρεβλώσεις όπως αυτή του ασφαλιστικού της ΔΕΗ, το οποίο και σήμερα ακόμα επιδοτείται με 600 εκατομμύρια ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα χρήματα των φορολογούμενων, μια διευθέτηση η οποία είχε γίνει το 2000 και η οποία πρέπει να διορθωθεί. Υπάρχουν περιθώρια να αξιοποιήσουμε τους λεγόμενους φόρους υπέρ τρίτων, υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, όχι υπέρ των λίγων, υπέρ των πολλών. Υπάρχουν με άλλα λόγια δυνατότητες να ασχοληθούμε με το σκέλος των δαπανών και όχι των φόρων. Δεν αντέχει σήμερα η πραγματική οικονομία, δεν αντέχει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δεν αντέχει ο απλός πολίτης την φοροεπιδρομή την οποία σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Κάποιος πάντως μπορεί να σας ρωτήσει, εσείς ως κυβέρνηση μέχρι πρότινος, γιατί δεν πήρατε αυτά τα μέτρα και εξακολουθούσατε να διατηρείτε φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ. Η απάντηση είναι ότι εμείς έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσαρμογή, την οποία και πετύχαμε. Γι' αυτό και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κόψουμε τους φόρους όσο θα θέλαμε. Αλλά και εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως κάποια από τα μέτρα τα οποία εισηγούμε να τα είχαμε υλοποιήσει και εμείς. Πρέπει και εμείς να μάθουμε από τα λάθη μας. Εγώ μέσα από αυτή την πρόταση ασκώ και αυτοκριτική στον εαυτό μου. 18 μήνες στο Υπουργείο Ειδικής Μεταρρύθμισης είδα που υπάρχουν ακόμα εστίες πατάλης στο κράτος, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσαρμογή και μια μεγάλη μείωση των υπαλλήλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σήμερα ακόμα περιθώρια, σημαντικά περιθώρια εξορθολογισμού των δαπανών και κυρίως διόρθωσης αδικιών και στρεβλώσεων και κατάργησης προνομίων, τα οποία και σήμερα ακόμα υφίστανται. Ξέρετε, στο δικό μου το μυαλό, η έννοια της μεταρρύθμισης, που είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, συνδέεται άρρηκτα με την κατάργηση ειδικών προνομίων που κάποιες ομάδες κατάφεραν και εξασφάλισαν για τα μέλη τους στις εποχές που ασκούσαν μεγάλη πολιτική επιρροή. Το ξέρετε ότι και σήμερα που μιλάμε, όσοι βγήκανε πρόωρα στη σύνταξη, όχι απλά επιβάρυναν το ασφαλιστικό σύστημα επειδή συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα και κατά συνέπεια δεν συνεισέφεραν στο μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο, αλλά και σήμερα ακόμα οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη μεταξύ των 50 και 60, παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτούς που είναι 75 και 80 χρονών. Αυτή η αδικία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και εγώ λέω να σταματήσει αύριο, χωρίς μεταβατικές διατάξεις και χωρίς διάθεση να οροποιήσουμε την κατάσταση. Οι μέρες περνούν, συμφωνία ακόμα δεν έχουμε. Σας άκουσα χθες να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να έχει επιλέξει να οδηγήσει τη χώρα σε ρήξη. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρω γιατί να πιστέψω με τον Πρωθυπουργό. Διότι δεν μου δίνει την εντύπωση ότι ειλικρινά επιδιώκει μία συμφωνία. Τζογάρει με το μέλλον της χώρας σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θέλει να κάνει μια μεγάλη μπλόφα. Πιστεύει ότι την τελευταία στιγμή, εάν ακολουθήσει μια σκληρή στάση, οι Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν. Η απάντηση, το ερώτημα είναι και αν δεν. Θα σπεκουλάρει σήμερα ο Πρωθυπουργός με ένα πιστωτικό γεγονός, με ένα ατύχημα, το οποίο θα δρομολογήσει αναπόφευκτα συνθήκες εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, μα έχει πάρει αυτή τη λαϊκή εντολή.
Γιατί ο Πρωθυπουργός ξαφνικά αρχίζει και διαρρέει ότι ενδεχομένως μπορεί να εξετάσει όλα τα σενάρια στο τραπέζι, και γιατί επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, σε βουλευτές του να βγαίνουν σήμερα και να μιλάνε για δελτίο στα τρόφιμα και στα καύσιμα για να επιστρέψουμε στη δραχμή. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει σχέδιο Β. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι ένας νέος άνθρωπος, 40 ετών άνθρωπος της δικιάς μας γενιάς, θα μπορεί να πάρει ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Αλλά φοβάμαι ότι εκεί βρισκόμαστε. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες μέρες για να αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι πραγματικά θέλει μια συμφωνία. Αλλά με το να πηγαίνει στην Επιτροπή Αλήθειας, με το να στηρίζει με τον τρόπο την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία κινείται στα όρια, όχι στα όρια, έχει ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής επιτροπής. Αυτά τα οποία συμβαίνουν με την πρόεδρο της Βουλής είναι απίστευτα, είναι πρωτοφανή. Δεν γνωρίζει η πρόεδρος της Βουλής ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, όχι ο τραπεζίτης ο κεντρικός, έχει κατοχυρωμένη ανεξαρτησία με βάση την συμφωνία του Μάστριχτ. Από τότε κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Και ποια είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και με τι εξοδότηση θα επιστρέψει πίσω την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος? Επειδή της χάλασε την ωραία φιέστα την οποία έστησε στη Βουλή με διάφορους απίθανους τύπους οι οποίοι έρχονται από το πουθενά, τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για μια προσωπική επιτροπή την οποία έφτιαξε η ίδια χωρίς εξοδότηση από το σώμα για να κάνει το δικό της πανηγύρι. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και προσέξτε, η Επιτροπή συνεδρίασε χθες, αυτή η περιβόητη Επιτροπή Αλήθειας, αυτό το show, γιατί μόνο Επιτροπή δεν είναι αυτό το πράγμα, συνεδρίασε χθες και αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Για να συνεδριάσει η Επιτροπή και να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου το δικό της προσωπικό σοου και ο Πρωθυπουργός παρών. Και ο Πρωθυπουργός να τη στηρίζει. Λοιπόν, τι συμπεράσματα λοιπόν πρέπει να βγάλουμε εμείς από αυτήν την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού? Ο Πρωθυπουργός έχει την τελική ευθύνη. Και για τον κύριο Βαρουφάκη, ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη τελικά. Αυτός είναι ο οποίος κινεί τα νήματα. Αυτός μπορεί να δώσει λύση. Και αν θέλει ο Πρωθυπουργός να δώσει πραγματική λύση, επειδή μας κάλεσε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλους τους βουλευτές προσωπικά, ας δει λίγο τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσα, θα τολμήσει να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση? Φοβάμαι πως όχι. Και θα σας πω γιατί. Διότι οι προτάσεις που καταθέτω θίγουν την σκληρή εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους προνομιούχους, οι οποίοι σήμερα ακόμα προσβλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατήσουν τα προνόμια τους. Αλλά τιμωρούν τους πολλούς. Τον απλό μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος θα δει τη φορολογία του να αυξάνει κι άλλο. Είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε για αύξηση της φορολογίας στα κέρδη, να τιμωρούμε δηλαδή τον συνεπή φορολογούμενο επιχειρηματή, ο οποίος δηλώνει κέρδη, να συζητάμε για αύξηση της προκαταβολής σε μια εποχή που η αγορά έχει στεγνώσει? Αν ρωτιέμαι, οι άνθρωποι που τα σκέφτονται και τα γράφουν αυτά τα πράγματα έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία με την αγορά? Καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η ιδιωτική οικονομία? Ή μήπως τελικά ο στόχος τους είναι να εξοντώσουν τη μεσαία τάξη? Ρεαλιστικά, πότε πιστεύει ότι ο χρόνος τελειώνει? Ελάχιστες μέρες. Ελάχιστες μέρες. Εάν δεν υπάρχει πρόοδος σημαντική μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αν δεν φανεί δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο, ξεκινώντας από σήμερα από το Eurogroup, λύνεται αυτό το αδιέξοδο, ότι καταρχάς αποκαθίσταται τα κανάλια επικοινωνίας, τότε φοβάμαι ότι νομοτελειακά θα οδηγηθούμε στην μη πληρωμή του δουνουτού στο τέλος του μήνα, και από εκεί πέρα οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες. Το ερώτημα είναι, υπάρχει διάθεση έστω και την τελευταία στιγμή για μια ειλικρινή συμφωνία ή δεν υπάρχει? Διότι εγώ δεν την βλέπω αυτή τη διάθεση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, και αυτό είναι που με ανησυχεί, γι' αυτό και κρώω τον κόδωνα του κουδίνου, και γι' αυτό και λέω ότι όσο και αν θέλω από τη μία να συνεισφέρω με θετικές προτάσεις για να δηληθεί το αδιέξοδο, άλλο τόσο θα επισημαίνω με αυστηρότατους τόνους τις πιθανές συνέπειες που μια χρεοκοπία μπορεί να επισύρει. Και αν δεν έχουμε συμφωνία, τι θα γίνει? Συμφωνείτε με τον κύριο Στουρνάρα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που λέει ότι χωρίς συμφωνία θα οδηγηθούμε εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης? Μα κοιτάξτε να δείτε. Εάν στις 30 Ιουνίου δεν υπάρχει συμφωνία, δύο πράγματα θα συμβούν. Πρώτον, δεν θα πληρώσουμε το δουνουτού. Άρα θα υπάρχει ένα πιστωτικό γεγονός, έστω και αν αυτό μπορεί να χρειάζεται κάποιες εβδομάδες για να επικυρωθεί. Τυπικά, δεύτερον και σημαντικότερον, η χώρα θα μείνει χωρίς πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα μπορεί να στηρίζει πια τις ελληνικές τράπεζες. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι οποίοι με τόσο μεγάλη άνεση θέλουν να τζογάρουν με το μέλλον της Ελλάδος και το μέλλον των παιδιών μας, αυτά τα έχουν σκεφτεί? Έχουν σκεφτεί τις πιθανές συνέπειες? Έχουν καταλάβει τι μπορεί να συμβεί στη χώρα σήμερα εάν υπάρχει μια κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος? Τα αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν υπομειστεί, και από αυτό αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν πάρει αυτή τη λαϊκή εντολή, ότι πήραν μια εντολή να διαπραγματευτούν καλύτερα. Ό,τι και να λέει ο κόσμος, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ακόμα μια αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινή γνώμη, η πραγματικότητα είναι ότι διαπραγματεύτηκαν άθλια.
διαπραγματεύτηκαν για τις εντυπώσεις, για το σοου, απομόνωσαν την Ελλάδα πλήρως από όλους τους παραδοσιακούς φίλους και το τελικό αποτέλεσμα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι σήμερα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που μπορούσε η ίδια η κυβέρνηση να πετύχει το Φεβρουάριο. Άρα, σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σκληρό δίλημα, κακή συμφωνία ή χρεοκοπία. Διαλέγω αναφανδόν την κακή συμφωνία. Έρχομαι όμως και αντιπροτείνω προτάσεις που λέω ότι αυτή η κακή συμφωνία μπορεί να γίνει λιγότερο κακή και λιγότερο επώδυνη αν επιλέξουμε την λογική της περιστολής των δαπανών και όχι της αύξησης φόρων. Άρα, ναι, υπάρχει και σήμερα λύση που μιλάμε. Αλλά εάν δεν υπάρχει η συμφωνία, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Μην πάτε μακριά. Ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης τα έγραφε πριν από 2-3 χρόνια ως οικονομολόγος. Έλεγε, περιέγραφε ακριβώς σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο είχε δημοσιεύσει, τι θα συμβεί αν η χώρα αποφασίσει να τυπώσει εθνικό νόμισμα. Και περιγράφει την απόλυτη οικονομική κατάρρευση. Υπάρχουν πάντως και φωνές μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν ότι ακόμα και να συμβεί αυτό, ακόμα και να βγούμε από το ευρώ, δεν θα συμβεί και κάτι τρομερό και μετά από μερικούς μήνες η Ελλάδα θα είναι σε καλύτερη θέση. Εγώ αναγνωρίζω στον κύριο Λαπαβίτσα την ειλικρίνεια της γνώμης του. Αν μη τι άλλο, έχει μια άποψη. Διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Και εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άποψη διαφωνούν και οι πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήρε 36% ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Ας το είχε πει ότι αυτό είναι το σχέδιο Β του. Γιατί δεν το έλεγε τόσο καιρό. Άρα εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Εξαπάτηση πρώτη ότι μπορούσε ο κ. Τσίπρας μέσα από την περήφανη διαπραγμάτευση να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία εκβιάζοντας την Ευρώπη. Αυτό δεν έχει γίνει, το ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει. Και πιθανώς εξαπάτηση δεύτερη ότι ναι, μπορεί να υπήρχε και ένα σχέδιο Β με το οποίο κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ να αισθάνονται πιο άνετα από ότι το πιστεύαμε. Και αυτό είναι το πραγματικά επικίνδυνο σήμερα για τη χώρα. Κοιτάξτε, αν η χώρα χρεοκοπήσει και γυρίσουμε πίσω στο εθνικό νόμισμα, θα μετατραπούμε σε μια περιφερειακή χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Όλος ο κόπος και όλη η προσπάθεια που έκανε η δικιά μας γενιά και η προηγούμενη να γίνουμε έναν απόσπαστο μέλος της Ευρώπης θα πάει στράφη. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι οι οποίοι θα ανοιχθούν μπροστά μας θα είναι τεράστιοι. Θα συζητάμε για μια εθνική καταστροφή, όμοια της οποίας ο Ελληνισμός δεν έχει ζήσει τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα. Και αυτά τα οποία λένε κάποιοι ότι ναι, δεν βαριέστε, θα τυπώσουμε εθνικό νόμισμα, θα περάσουμε λίγο δύσκολα και μετά θα τα καταφέρουμε, είναι εγκληματικές θεωρίες που παραγνωρίζουν τη δομή της ελληνικής οικονομίας και παραγνωρίζουν και τις τραγικές συνέπειες που μια αποκοπή από την ευρωπαϊκή οικογένεια θα έχει για το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας. Το απόγευμα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί όμως δεν έχει επιδιώξει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, εγώ υπήρξα υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει και εξακολουθώ να την υποστηρίζω και σήμερα ακόμα ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι, αν δεν το κάνουν τώρα πότε θα το κάνουν, να πετύχουν μια εθνική συνεννόηση για την οποία εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται και την έχει βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Μια συνάντηση και με πρακτικά. Ξέρουμε και για το μέλλον και για την ιστορία ο καθένας πώς τοποθετήθηκε σε αυτές τις εξαιρετικά κρίσιμες συγκυρίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν φαίνεται να θέλει κάτι τέτοιο. Δικό του θέμα είναι, αλλά και ευθύνη δικιά του. Γιατί δεν προκαλεί και γιατί δεν ζητά μια πραγματική συνένεση από όλα τα κόμματα. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτούς τους 5 μήνες στη Βουλή έχει πορευθεί με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και με πολύ μεγάλη προσοχή. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θέλουμε αριστερή παρένθεση. Θέλουμε να πετύχετε μια καλύτερη συμφωνία. Σας στηρίζουμε αν μπορείτε να πετύχετε μια καλύτερη συμφωνία. Γι' αυτό και μέχρι και σήμερα, την τελευταία στιγμή, εγώ καταθέτω δημιουργικές προτάσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επισημάνουμε με αυστηρότατο τρόπο τις ευθύνες της κυβέρνησης και δεν θα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου μπρος σε αυτό το οποίο ενδεχομένως να γίνει από το εξής. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να δούμε κάποιους να μας οδηγούν στη δραχμή. Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό και δεν νομίζω ότι θα κάτσουν και οι πολίτες, ξέρετε, με σταυρωμένα χέρια. Σήμερα, ας πούμε, υπάρχει μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω ποιος την διοργανώνει, δεν με ενδιαφέρει. Από το διαδίκτυο διοργανώθηκε. Εγώ θα πάω. Και θα ζητήσω και από φίλους μου να πάνε. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς και η αστική τάξη, γιατί εδώ πέρα κινδυνεύει, αν φύγουμε από την Ευρώπη, δεν κινδυνεύει απλά η οικονομική μας ευημερία, κινδυνεύει και η αστική δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε. Και πολλές από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται σήμερα, ειδικά από την πρόεδρο της Βουλής, είναι αυταρχικές κινήσεις. Βαθιά αυταρχικές κινήσεις, που υπονομεύουν τη διάκριση των εξουσιών. Και στην ουσία προωθούν μια άποψη ότι αν δεν συμφωνείς με την δικιά μας νόμη, είσαι εχθρός και πρέπει να τιμωρηθείς. Σαν απαράδεκτα πράγματα για μια αστική φιλελεύθερη δημοκρατία όπως είναι η ελληνική.
Άρα θα υπάρξει, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει αντίδραση και από την κοινωνία των πολιτών, όπως υπήρχε αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα για το νομοσχέδιο Μπαλτά, το τερατούργημα αυτό το οποίο θέλει να φέρει την παιδεία πίσω 40 χρόνια. Και ναι, και εγώ ως φυσικό πρόσωπο θα παραβρεθώ και θα στηρίξω πρωτοβουλίες πολιτών που λένε θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Δεν θέλουμε να μετατραπεί σε ένα νεοκομμουνιστικό, τσαβικό, αυταρχικό καθεστώς για να ικανοποιήσουν κάποιοι τις φαντασιώσεις τους, τις ανασφάλειές τους ή να βγάλουν τα αποθυμένα πάνω στον ελληνικό λαό. Τελευταία ερώτηση. Αν υποθέσουμε ότι τελικά έρθει μια συμφωνία, είτε λιγότερο κακή είτε περισσότερο κακή, όπως λέτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, θα την ψηφίσει? Εγώ καταρχάς προτείνω εναλλακτική για μια λιγότερο κακή συμφωνία. Μάλλον για μια καλύτερη συμφωνία. Και το λέω ξεκάθαρα. Όχι άλλους νέους φόρους, ναι στην περιστολή των δαπανών μέσα από κατάργηση αδικιών και στρεβλώσεων. Υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος. Το επαναλαμβάνω. Θα πληρώνουμε στο ΔΙΝΕΚΕΣ 600 εκατομμύρια ο Έλληνας φορολογούμενος για να στηρίζουμε το ασφαλιστικό ταμείο της ΔΕΗ. Ένα παράδειγμα να φέρω μόνο. Τέτοιες στρεβλώσεις υπάρχουν ακόμα αρκετές. Άρα άλλος δρόμος υπάρχει. Και εισηγούμαστε στην κυβέρνηση να τον ακούσει αυτόν τον άλλο δρόμο. Διότι τα μέτρα περιστολής των δαπανών είναι και πολύ πιο αποτελεσματικά σύνολων των άλλων από τα μέτρα αύξησης φόρων. Και χρειάζεσαι λιγότερα μέτρα περιστολής δαπανών για να πετύχεις το ίδιο δημοσιονομικό ισοδύναμο. Απαντώ όμως ευθέως στο ερώτημά μας. Αν εξαρτάται από τις ψήφους μας, αν δηλαδή ο κ. Τσίπρας καταφέρει να φέρει μια συμφωνία στη Βουλή, έστω και αν έχουμε αμφιβολίες για το αν μπορεί να την υλοποιήσει και σπάσει το κόμμα του. Και δεν μπορεί να περάσει αυτή η συμφωνία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει το καθήκον της. Αν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίος και προσέλθει με τον Αρμένα να στηρίξει αυτή τη συμφωνία, έχω πολύ βάσιμες αμφιβολίες αυτό θα συμβεί. Ελάτε πάλι να με ρωτήσετε τότε τι θα κάνουμε.